Μήνυμα προς όλους οι συνέλληνες. Οι συνέλληνές μου, δεν πρέπει να αφήνω τίποτα να πέφτει κάτω. Ιδιαίτερα από αυτά τα πρωτοτόσκυλα που χτες δεν είχαν φωνή για να γράψουν οπουδήποτε ή να τρέξουν σε δράσεις ή να γράψουν δημοσιεύματα, αλλά σήμερα με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση έχουν στραφεί προς όλους τους συνέλληνές τους ως προδότες ολκής που είναι και βεβαίως συνέχεια με ερωτήσεις. Κάνουν ερωτήσεις στα ζώα. Είναι τόσο άπλητα που κάνουν όλο ερωτήσεις. Ιδιαίτερα τέτοιες ώρες που η κυβέρνηση και όλο το πολιτικό καθεστώς θέλουν να κόψουν την φόρα της Ελλήνων Συνέλευσης, του αρχηγού του πολιτικού φορέα, τον Αρτέμι Σόρα, και όλους τους κοντινούς συνεργάτες. Βεβαίως στην εγκληματική οργάνωση που προσπάθησαν να στήσουν με δημοσιεύματα, με κατηγορίες δημοσιευμάτων, χαρκευμένες δηλαδή, αλλά το δικαίωμα του νόμου δίνει προανάκριση να μας απεγγελθούν κατηγορίες και στο δικαστήριο θα δούμε τι θα γίνει. Και εκεί θα αποδειχτούν όλα. Ωστόσο όμως ο ανακριτής έχει δικαίωμα να σε προφυλακίσει. Ναι, θα είναι σε αυτή την τεράστια δικογραφία που είναι 25.000 σελίδων αν δεν κάνω λάθος. Κατηγορούμενοι είναι όλοι. Όσους το καθεστώς ήθελε να καλέσει. Ακόμα σε αυτή τη δικογραφία είναι και ο Λαμπράκης, ο Μανώλης. Είναι και ο Γιαβής, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της Ελλάς Λιβερτάι, πριν την ΕΣΥ. Δηλαδή καλέσαν και ανθρώπους στο κατηγορητήριο που δεν έχουν σχέση με την ΕΣΥ. Αυτό δεν σημαίνει. Καλέσαν τον Πλάταμα ή τον Διαμαντόπουλο, τον Ανδρουλιδάκη, τον Αλεξάνδερ. Μα ο Αλεξάνδερ δεν έχει κάνει μια ομιλία ποτέ ο άνθρωπος. Το ότι είναι στην ΕΣΥ την κεντρική. Και άρα δεν του κόβει κανείς, δεν μπορεί να τον κόψει κανείς να μην μιλάει. Γιατί δεν μίλησε ποτέ. Ο Κώστας ο Ανδρουλιδάκης δεν έχει κάνει μια ομιλία, δεν έχει εμφανιστεί ως ενεργό μέλος. Ο Μανώλης ο Λαμπράκης τώρα δηλαδή, να τον βάλει μέσα ο ανακριτής, για ποιο θέμα. Ή το Γιαβή, το Γιώργο, για ποιο θέμα. Μα και να πάνε λοιπόν εκεί, θα πούνε, δεν έχουμε καμία σχέση. Όμως αυτή η τεράστια φοβία που το καθεστώς προκάλεσε και μαζεύτε τους όλους, με δημοσιεύματα είχα πει, δεν υπάρχει μια κατηγορία, με δημοσιεύματα είναι όλα αυτά. Βλέπουμε λοιπόν τους προδότες τώρα να γράφουν όλα αυτά τα περίσκεπτα γελία, αν θέλει ελληνικά σκουπίδια, τα οποία θα μας δοθεί ευκαιρία να συναντηθούμε με όλα αυτά. Με όλα αυτά τα αποκαίδια να γράφουν. Μόνο αν έχεις καρφώσει στον ανακριτή αθώνες. Ποιος μίλησε για αθώος? Αθώθηκε κανένας? Στο δικαστήριο αθώνες. Για ίδιες κατηγορίες που οι τρεις κατηγορούνται και διώκονται, έτσι Πλάτωνα. Μα θα βάλει τον Πλάτωνα μέσα για ποιο θέμα, επειδή έχει τον Αλφαιό? Μα τόσο ανεγκέφαλος είσαι, βρε αγόρι μου. Μα τι διάλογο, δεν σε έχει διώξει η γυναίκα σου ακόμα. Σε κρατάει σπίτι και σε ταΐζει, ρε ζωντόβολο. Ρε βλαμμένε γελίε από τη Λάρισα που σε βάζει ο άλλος το παλιάλογο και ο Μιμίδης και λέτε γελιότητες. Εκείνα τα παιδιά μιλάγανε μαζί με το Σόρα. Και εκείνα σφίξανε πιο πολύ. Καλά, τι να τα κάνουν. Να βάζει τον δεξάρι φυλακή, να του πει τι δηλαδή, με ποια δικαιολογία. Που είναι στην Αμερική ο άνθρωπος και δεν έχει καμία σχέση με την Ελλήνων Συνέλευση, απλά είναι στο καταστατικό. Γιατί πρέπει να είναι, για να κόψω κάτι ζώα σαν εσάς και σαν εκείνα τα τρία τα πρωτοτόσκυλα. Και είναι κι άλλα από πίσω που δεν τα ξέρετε. Το Διαμαντόπουλο να το βάζει φυλακή για ποιο λόγο? Που είναι θεματοφύλακας και κάνει τη δουλειά του? Γιατί είναι στην ΕΣΥ? Έχει κάνει καμιά ομιλία? Είναι ενεργό μέλος της ΕΣΥ? Τι γελιότητες είναι αυτές? Μέχρι πού θα φτάσει η ξεφτύλα σας? Να τον βάλει μέσα λέει, τον Κώστα τον Ανδρουλιδάκη, που δεν έχει κάνει ομιλία, που δεν έχει σχέση, απλά ήταν εκεί για να προλάβει κάτι τέτοια ευτράμπελα σαν αυτά που κάνατε. Και είναι οι άνθρωποι που κάθονται στην άκρη μέχρι να πάρουν την εντολή να εκτελέσουν κάτι ζώα σαν εσάς. Γιατί αυτό ήταν. Αυτά τα τρία τα παιδιά λοιπόν υπογράψανε με τον ανακριτή, με το καθεστώς επί ανακριτή, και ό,τι υπογράψαν το εκτελέσανε. Τους είπανε να σταματήσουν τα εξώδικα τώρα γιατί μα ενοχλούν το πολιτικό καθεστώς. Να σταματήσουν οι δράσεις, να σταματήσουν αυτά, να σταματήσουν τα πάντα, να κρεμίσετε το Σόρα, να διαλύσετε τα πάντα, να μας βοηθήσετε να βάλουμε το Σόρα φυλακή. Αυτοί είναι οι τρεις. Οι τρεις. Γιατί τρεις μπορούσαν να το κάνουν. Ο Πλάτωνας τι να κάνει? Επειδή έχει τον Αλφαίο και μεταφέρει όλα τα μηνύματα και είναι στον αγώνα βράχος. Να βάλουμε και φυλακή τον Πλάτωνα, να λες και έκανε και τίποτα ο Πλάτωνας. Αυτά τα τρία χρειαστήκανε γιατί εκείνα τα παιδιά. Το καθεστώς έβαλε και 6 μήνες αρχίσανε τις διαδικασίες να διαλύσουν την ΕΣΥ για να φτιάξουν κόμμα. Ο Πλάτωνας θέλει να φτιάξει κόμμα. Αυτά τα τρία ζωντόβουλα κάνανε με την αυγή τους.
Ο καθένας είχε από μία μικρή αυλή και τώρα έχετε πάει στην ξέρα όλοι μαζί, έχετε μαζευτεί 15-20 άτομα και κλαίτε τη μοίρα σας. Και τώρα βγαίνεις να κάνεις ερωτήσεις. Όμως εγώ δεν απαντάω σήμερα σε σένα, σε ένα γελίο μόρφωμα, το οποίο θα το καταλάβεις και όταν συναντηθούμε. Ωστόσο όμως μιλάω για τους άλλους ανθρώπους. Και θέλω να καταδείξω την κατάντια σας. Κοιτάτε πού μπορεί να καταντήσει ο άνθρωπος. Να κάνει ερωτήσεις. Τόσο ανόητος είσαι. Αλλά κατάλαβα τι πάθανε. Που δώσανε εγγύηση. Φυλακή έπρεπε να πάνε. Δεν πήγαν όμως επειδή υπογράψανε. Επειδή υπογράψανε ότι θα εκτελέσουν πιστά τις οδηγίες. Να σταματήσουν τα εξώδικα και λέγανε σε όλους τις λίγες σταματάτε τα εξώδικα. Τα καταστατικά δεν είναι καλά, διαλυόμαστε. Εκείνο το παλιάλογο έχει αφρίσει. Δεν υπάρχει φορέας. Δεν υπάρχει. Τα καταστατικά δεν είναι καλά. Θυμηθείτε τι έχουν πει. Έχουμε τόσες μαγνητοφωνήσεις και επειδή μερικοί από τους προδότες, από την αυγή δηλαδή, άκουσα και μια αυγική σήμερα, λέει, περιμένω τη μέρα, περιμένεις τη μέρα, ναι, να μου πει τι πρόδωσα. Τι άλλο να κάνεις, βρε ανώμαλο. Τι άλλο να κάνεις. Δεν κατάλαβες καν τι κάνατε. Δεν κατάλαβατε κανένα τι κάνατε. Ακόμα περιμένετε να σας δείξουμε την προδοσία. Όπως και να έχει όμως, είναι μεγάλη κατάδια. Στα σημεία που έχετε φτάσει σαφώς δεν σας ακούει κανένας, ούτε κινητικότητα έχετε πουθενά. Γελοί άνθρωποι, εγώ όμως δεν πρέπει να αφήσω τίποτα αναπάντητο, ακόμα και για τον τελευταίο άνθρωπο που είμαι υπεύθυνος για να καταλάβει να μην πλανευτεί και να σκεφτεί αν το θέλετε. Και τι κάνατε, αλλά και πώς το καθεστώς σας πήρε, γιατί πολλοί από εσάς είστε θύματα. Τα κυρίαρχα βλαμμένα είναι τρία. Τα άλλα είναι θύματα. Βέβαια, είχατε επιρρεπείς μέσα σας τη γελιότητα, τη δολιότητα και έτοιμοι να προδώσετε σε κάθε γελιότητα και να ενδώσετε, αν το θέλετε, σε κάθε ψεύδος και δολιότητα. Γιατί είστε επιρρεπείς. Δεν θα γινόταν με αυτούς, θα γινόταν με άλλους αργότερα, δεν τρέχει τίποτα. Πιο πάνω, όσο ανεβαίνεις, οι προκλήσεις ανεβαίνουν. Και βεβαίως είναι και πιο. Αν το θέλετε, εύκολα και τα μηνύματα και τα λεφτά και οι θέσεις. Και όσο ανεβαίνεις λίγο στην εξουσία, έρχονται οι προτάσεις. Άμα είσαι τέρμα κάτω, ποιος θα σου κάνει πρόταση. Όσο είσαι απάνω, σου κάνουν προτάσεις. Ακόμα και μικρό σπάσιμο να κάνεις. Βέβαια δεν κάνατε τίποτα. Καθαρίσαμε το επίπεδό μας. Ωστόσο όμως, μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε. Δείχνω στον κόσμο τη γελιότητά σας μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε. Αθώθηκε κανείς, δεν αθώθηκε κανείς. Στο δικαστήριο θα πάνε. Τα αφήσαμε και τι έπρεπε να πάμε φυλακή, ποιον. Τον άνθρωπο που κρατάει τα ομόλογα και που έχει περάσει από τα δικαστήρια και στον ανακριτή που πήγε θα πει τα ίδια πάλι. Αυτά που είπε στο δικαστήριο, αυτά είπε και στον ανακριτή. Ναι, κύριε ανακριτά, τα 600 είναι εκεί, εκείνο είναι εκεί, να η τράπεζα να αποδεχτικά. Τι να του κάνει ανακριτή. Να τον κλείσει μέσα για να κάνει το χατήρι του βλαμμένου του καζαμία, του φούρναρη, του γελίου. Πώ σε κρατάει η γυναίκα σου, ρε, και δεν σε διώχνει. Ρε χαρά, αυτό είναι βλαμμένο, ρε, αυτό είναι χαζό, ρε. Τι κάνει εκεί μαζί του, δεν το λες, σε κάνει ξεφτύλα, ρε. Αυτό είναι ξεφτυλισμένη. Είναι μια ρόμπα που ξεκούμποτη που γυρίζει γύρω-γύρω στη Λάρισα, ρε. Σε λίγο θα σε λέω πως οι γονείς να διαγωνεύεις, ρε βλάμεν. Πώς έγινες έτσι, ρε. Άντε κλείσε το στόμα σου, ρε. Τι να πω. Όπως και να έχει, συνέγινες. Όπως και να έχει. Δεν κάνει να αφήνω τίποτα να πέσει κάτω και να αφήσω τίποτα να απάντητο. Γι' αυτό απαντάω και μπαίνω σε αυτή τη λύση. Για να έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα. Γιατί πρέπει όλα να ξεκαθαρίσουν και να φαίνονται. Και τώρα χρειάζεται η συστράτευση του κόσμου. Γιατί ο κόσμος θα κόψει το άδικο. Οι ίδιοι άνθρωποι θα κόψουν το άδικο. Εάν δεν συστρατευτούν οι άνθρωποι να κόψουν κάθε άδικο, και ό,τι άδικο υπάρχει γύρω τους, θα κοπεί με τη μία. Όταν δουν την τεράστια μάζα να συστρατεύεται και να μην δέχεται κανένα άδικο. Τι είπες, κατηγορία από δημοσίευμα, πού το πήρες, πώς, τι, πού, γιατί, τι είναι αυτό, ναι. Σου απάντησε μας εδώ. Λοιπόν, αυτό το έγραφο είναι αυτό, το φέκνε αυτό. Το πλούτος μας αυτός. Είναι αυτός, ναι, πούντος. Γιατί λες άλλα, γιατί μας δουλεύεις, γιατί με κροϊδεύεις. Πρέπει να δούνε τη δύναμή σου, πρέπει να δούνε τον όγκο σου και να φοβηθούν όλοι μπροστά σου. Και όχι να τους φοβάσαι εσύ αυτά τα ζωντόβολα, να λένε ότι να είναι. Πρέπει λοιπόν να συστρατευτείτε όλοι μαζί, να σας δούνε όλους. Όρθιος, σε κάθε δράση να είναι χιλιάδες. Να μην ακουμπάει κανένας. Είμαστε πολλοί και σε κοιτάμε. Πού πας. Τι απόφαση παίρνεις. Γιατί παίρνεις αυτή την απόφαση. Γιατί κάνεις άδικο σε εμάς. Μόνο έτσι θα καθαρίσει όλη η διαδικασία. Μόνο έτσι δεν θα ξαναεπιτρέψουμε σε άδικο και θα σέβονται να μην ξαναβγάλουν άδικη απόφαση και να μην ξαναεκτελέσουν καμία άδικη εντολή από όπου και αν ψηλά και αν την πάρουν. Όλο αυτό είναι το μυστικό. Το μυστικό είναι η συστράτευση του κόσμου. Αυτό φοβούνται αυτοί. Και μόνο τότε δεν θα μπορεί κανείς να ξανακάνει άδικο, ούτε να βγάλει φέκ, ούτε τίποτα, ούτε να ξανακάνει τίποτα σε εμάς. Και να αρχίσουν να σας σέβονται όλοι με τη συστράτευση.
Άρα λοιπόν είναι θέμα κόσμου. Και αυτό πήγανε να κόψουνε. Και αυτό κάνανε. Και αυτό δεν μπόρεσαν να το κάνουν. Απλά καθαρίσαμε και ανεβαίνουμε. Και σήμερα θέλω να βρουν στους συνέλληνες στον δρόμο. Και κάθε τέτοια γελιότητα και κάθε τέτοιο, ναι, κάθε τέτοια παρακμή, κάθε τέτοια έλλειψη ουσίας, κάθε τέτοια κατάπτωση που έχουν όλα αυτά τα ζωντόβολα, τα οποία είναι κατευθυνόμενα, τι άλλο να είναι. Τώρα αυτός ο άνθρωπος έχει λογική. Απλά ό,τι του λένε λέει. Ό,τι του λένε λέει και ό,τι σκεφτεί τη γελιότητά του. Γιατί έχει ευθύνη, έχει καθόλου, σέβεται καθόλου καν τον εαυτό του. Αυτό είναι ζώο, τώρα τελείωσε. Τώρα αυτό τελείωσε, καθάρισε. Αυτό και τα άλλα μαζί. Και όσο περπατάει ο καιρός θα δείτε συνέχεια τις γελιότητες. Ωστόσο όμως, συστρατευτείτε όλοι γιατί αυτή είναι η δύναμη. Αυτή είναι η δύναμη να πατάξουμε, να διαλύσουμε και να εξαφανίσουμε κάθε άδικο. Το οποίο είναι σε όλες τις μορφές και το εισπράττουμε όλοι μαζί με διαφορετικούς τρόπους. Αλλά ουσιαστικά είναι ένα. Και όλοι μαζί θα τα σταματήσουμε. Συστράτευση όλων των Ελλήνων. Να φαίνεστε παντού. Παντού να βγείτε. Να φοβηθούν τόσο πολύ. Και θα φοβηθούν μόνο που θα τους κοιτάτε. Και μόνο που θα ενώνεστε. Ενωθείτε να σας δουν όλους μαζί και θα καταλάβετε τη δύναμή σας. Δεν θα τολμήσει κανένας ούτε κουβέντα να γυρίσει, ούτε να πει καμία γελιότητα μπροστά σας. Άρα ούτε να βγάλει καμία απόφαση. Και να μην σας δώσει και καμία κατηγορία. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ενωμένοι όλοι. Είναι η ώρα των ανθρώπων. Είναι η ώρα των Ελλήνων. Είναι η ώρα που καθαρίζουν όλα. Όλα θα φανούν. Όλα θα καθαρίσουν. Και οι άξιοι θα βρουν τις θέσεις τους. Αλλά και τα σκουπίδια θα βρουν τις θέσεις τους. Τα αποκαίδια, τα γελία, τα διαλυμένα μυαλά. Και αυτά θα βρουν τη θέση τους. Δεν μπορεί να είναι στην ίδια θέση με σένα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μέχρι το τέλος.